Προσπαθεί να οργανώσει ο Ζάιτσεφ. Δεν πήρε το σούτ τριών πόντων ο Άντωνι Γκίλ, 37-23. Το οποίο θα είναι Ρώσος Γκάρντ, Ταΐζι και Μπούκερ και Εβανκι. Έστερα στα 11, 2 στα 11 αντιστοίχως τα σούτ τριών πόντων. Ζάιτσεφ. Πέρασε για τον Γκίλ. Μπούκερ με 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πάει κοντά, εκτελεί, δύσκολη προσπάθεια. Κατεβάζει άνετα μπάλα όπως σαφώς και μπορεί να κάνει. Βιλντόσα για 3. Παίρνει Χένρι. Τζάνινγκ, καλή συνεργασία, αλλά είναι ένα καταπληκτικό στόπ από τον Evans. Έσβησε τα φώτα στον Ιλιμάνε Διόπ, απίστευτη τάπα. Και Σβέντ. Evans. Άλλαξε με τον Σβέντ, τον οποίο κυνηγάει παντού ο Χένρι. Εκεί ο Σβέντ φοβήθηκε τον Ιουσουφ Αφάλ. Χένρι πήγε να βγάλει μια συνεργασία με τον Ιουσουφ Αφάλ, αλλά δεν είναι για πολλά πολλά ο Ιουσουφ Αφάλ. Σαβόν Σιλ στο δοκάρι. Rebound από τον Σεγγέλια. Θέλει να αποστάρει τον Evans, τον πήγε κοντά. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό. Ευνηδιασμός. Όχι. Παραμένει μπάλα εντός οριών με Χένρι. Με Τζάνινγκ να πυροβολεί για 3. Σαβόν Σίλτς, ένα ακόμη επιθετικό rebound. Ιουσουφά Φαλ, πού να το χάσει εκεί πέρα. Παινεί η Χίμκι και οργανώνει το παιχνίδι για τους Ρώσους ο Ζάιτσεφ. Ψάχνει το κενό, κάνει λάθος, όχι, δεν μπορεί να ολοκληρώσει. Μόνια στο παρκέ για την Χίμκι. Ζάιτσεφ με Evans ξανά. Ζάιτσεφ πέρασε. Μόνια εκτελεί για 3. Αχαρακτήριστο παραλίγο. Ζάιτσεφ. Γερέπκο δίνει screen. Δεν βγαίνει για pick and roll. Πάει μόνος του ο Ζάιτσεφ. Evans κάνει συνεχόμενες πτήσεις, αλλά τελικώς ο Πατσιο Γκαρίνο είναι εκείνος που καθαρίζει το rebound. Χένρι πέρασε από Ζάιτσεφ, του πήρε το πορτοφόλιο Γερέμκο, όχι. Χένρι το stop από τον Ζάιτσεφ. Εδώ ήταν και λίγο δύσκολη η όλη ιστορία από πλευράς Χένρι μετά την προσπάθεια να αποφύγει τον Τζέρεμι Evans. Έδωσε εύκολα ένα. Τα 27 συνολικά. Ζάιτσεφ και Τζέρεμι Evans, πυροβολή για 3. Φαλ, Πολωνάρα, φαλ. Η βολή θα βάλει για το 67-61. Χένρι, Έρικ, γκολ φάου. Βασκόνια έχει πάρει και τα 2 περσινά μάτς και τα 3 από τα 4 τελευταία μεταξύ τους. Ζάιτσεφ πέρασε αυτή τη φορά η συνεργασία. Οι παίκτες της Χίμκι, κυρίως με Σβέντ, για το 69-63 τώρα. Σαβόν Σίλτς πέρασε, η μπάλα ταξίδεψε. Σεγγέλια 16 πόντι, 7 rebound. 3 assist. Χένρι. Σαβόν Σίλτς πέρασε, βρήκε Γκαρίνο. Χένρι πάει, αλλά σταματά πάνω στο Ζάιτσεφ. 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης της Μπασκόνια, με τον Χένρι να παίρνει την πρωτοβουλία και τον Τζέρεμι Evans να προσθέτει το 5ο rebound στη στατιστική του. Evans με αντίπαλο το Σεγγέλια, τίμα, έμεινε ελεύθερος, με ταμπλό μέσα η μπάλα, μετράει.